ακτή του Δελτίου Ειδήσεων, Χρήστο Χαραλάμπους. Έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε και αριθμούς και ονόματα και παρασκηνιονές τώρα. Το ΣΥΓΜΑ λοιπόν έκανε την ερευνά του για τις 7 πολιτογραφίσεις που θα παραπευθούν για ανάκληση στη μόλις χθες διοριστήσα επιτροπή. Ο περιβόητος Μαλαισιανός Τζο Λόου, η Καμποτζιανή καθεστωτική, καθώς και οι δύο Ιρανοί, για τους οποίους έκανε ειδική αναφορά το Αλ Τζαζίρα, χάνουν οριστικά και αμετάκλητα την κυπριακή υπηκότητα. Αναμενόμενο, ίσως και ελάχιστο, θα μπορούσε να πει κάποιος. Αυτό που το ΣΥΓΜΑ απόψε αποκαλύπτει είναι πως υπάρχει και μια δεύτερη κατηγορία. 12 πρόσωπα μέσα σε 3 φαγγέλους που με βάση τη νέα νομοθεσία θα πρέπει επίσης να κινηθεί η διαδικασία. Αυτή είναι η άποψη της Τριμελούς Επιτροπής για να ανακληθεί το Κυπριακό του Διαβατήριο. Από τους 3 φαγγέλους, οι 2 λοιπόν αφορούν στη διακυβέρνηση του Αγγέλ, συγκεκριμένα το 2012, και είναι εδώ κάπου που μπήκε και στην εξίσωση η επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τους πολιτικούς αρχηγούς, όπως την είδαμε στο ρεπορτάζ της Έλενας Λουκά. Άρα και η εικόνα όπως διαμορφώνεται από ένα και μόνο πόρισμα αυτό της Επιτροπής Καλογύρου είναι ότι τα προβλήματα δεν φαίνεται να είχαν κομματικό χρώμα. Λίγο ή πολύ, Νέστορα, υπήρχαν διαχρονικά, καθώς φαίνεται, ζητήματα και ελλείψεων και πολιτικών παρεμβάσεων. Και εξηγούμε. Παραδείγματος χάρη, το ΣΥΓΜΑ γνωρίζει για τις 2 επίμαχες περιπτώσεις Ρώσων ότι υπάρχουν πολύ σαφείς αναφορές και αποδείξεις για πολιτική παρέμβαση του τότε Υπουργού Οικονομικών προς τον τότε Υπουργό Εσωτερικών για να προχωρήσει η πολιτογράφηση παρά την αρνητική απάντηση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών. Μάλιστα, φαίνεται βάσει πάντα του πορίσματος να άλλαξαν μεσούσεις της διαδικασίας στα οικονομικά κριτήρια, ώστε οι 2 αυτοί Ρώσοι, τα ονόματα των οποίων κατέχουμε, να πάρουν την υπηκότητα με απόφαση του τότε Υπουργικού Συμβουλίου. Μάλιστα, οι 2 αυτοί Ρώσοι υπήκοοι σήμερα αντιμετωπίζουν σοβαρότατες κατηγορίες κλοπής και απάτης πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό βεβαίως, και το τονίζουμε, δεν ανατρέπει την εικόνα ότι το πρόγραμμα έχει προκαλέσει τα τελευταία χρόνια πολλά προβλήματα. Αξίζει απλά να πούμε πως στη λίστα των 34 προβληματικών περιπτώσεων της περιόδου του Αγγέλ, όπως την ετοίμασε το Προεδρικό, την είδαμε στο ρεπορτάζ πριν από λίγο, υπάρχουν και 2 ονόματα τα οποία προώθησε για πολιτογράφηση το δικηγορικό γραφείο του νυν Προέδρου της Δημοκρατίας και τα οποία φαίνεται να απασχολούν ως προς το background τους. Ως εκ τούτου, εξάγεται αβίαστα ο συμπέρασμα ότι και σε αυτό το θέμα ισχύει το ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Και σε όλα αυτά, προφανώς θα πρέπει κάποιος να δει και το ρόλο των μεσαζόντων και όσων ακριβώς έχουν εξυπηρετήσει τους λεγόμενους αυτούς επενδυτές, και λέμε λεγόμενους καθώς στην πορεία του χρόνου φαίνεται ότι δεν ήταν πραγματικοί επενδυτές, έτσι. Ναι, είναι αλήθεια ότι την Τριμελή Επιτροπή απασχόλησε τον λογοθέμα και φαίνεται ότι πάμε σε μια άλλη σημαντική παράμετρο της κρίσης των διαβατηρίων, αυτή των λεγόμενων providers. Ασφαλείς πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ αναφέρουν ότι έχει ήδη τροφοδοτηθεί ο δικηγορικός σύλλογος με συγκεκριμένα ονόματα και αρχίζει έρευνα, ενώ υπό έλεγχο τίθενται και 2 πρόσωπα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αναμένεται δε και παρέμβαση του ΣΕΛΚ, του Συνδέσμου των Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, για μέλη του που εμφανίζονται, όπως μας λέχθηκε, σε προβληματικές περιπτώσεις. Χρήστο Χαραλάμπους, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πυρετώδης είναι, κυρίες και κύριοι,